Ο Ανδρέας τι κάνει, το μιλάς μαζί του? Όχι, γιατί, όχι, δεν ξέρω καθόλου τι κάνει, ούτε είναι κυριολεκτικά χαμένος. Είναι κυριολεκτικά χαμένος, δηλαδή έχεις επιχειρήσει. Από μένα, εγώ τουλάχιστον. Έχω επιχειρήσει πάρα πολύ. Mm. Έχω επιχειρήσει να τον βρω, να τον συναντήσω. Τα τηλέφωνα τα οποία ήξερα δεν ισχύουν, οπότε δεν μπορώ πια. Ισχύει δηλαδή αυτό που διαβάζαμε, ότι ούτε και τα κοντινά πρόσωπα σε αυτόν? Είχε δώσει μια συνέντευξη η Σοφία Ιβώσου πρόσφατα στην Εσπρέσο. Ναι. Το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι δεν μπορείτε να τον βρείτε τα κοντινά σε εκείνον πρόσωπο? Όχι. Τουλάχιστον τα κοντινά από την τηλεόραση. Η Βόσου και από τη ζωή του, βέβαια. Ναι. Μα και εσύ έκανες παρέα μαζί του, δεν είναι ότι. Πάρα πολύ. Και το θεωρώ ότι αν εκείνος κρίνει ότι αυτό είναι το καλύτερο για τον εαυτό του, αυτό πρέπει να κάνει. Εμείς που τον αγαπούμε, πρέπει να πάψουμε να τον ενοχλούμε. Ακόμη και το ενδιαφέρον μας μπορεί αυτό να τον κουράζει. Το λες και ως σύμβουλος, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Αφενός και επειδή τον ξέρω και όλο τον Ανδρέα λιγάκι. Από τη στιγμή που αυτό είναι εκείνο που επιλέγει, αυτό είναι εκείνο που πρέπει να τον αφήσουμε. Ξέρω ότι διαλέγει πρόσωπα κοντά του τα οποία δεν χρειάζεται να φορέσει φερετζέ για να είναι μαζί τους. Και ξέρω ότι μπορεί να είναι κοντά σε ανθρώπους, υποπτεύομαι δηλαδή ότι πρέπει να είναι σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους κοντά. Δεν μιλάω για τον Στέργιο που είναι το alter ego του, ο άλλος το εαυτός, αλλά μιλάω και για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά του και ξέρω, υποπτεύομαι μάλλον, δεν μπορώ, ξέρω γιατί δεν ξέρω, υποπτεύομαι ποιοι μπορεί να είναι, αλλά ξέρω ότι του κάνουν πάρα πολύ καλό και αν είναι έτσι όπως το σκέπτομαι, Αντρίκο μου, σε περίπτωση που μας ακούς, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις αυτή την επιλογή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά σε αγαπάνε άδολα. Mm-hmm. Δεν θέλουν τίποτα από σένα παρά μόνο την αγάπη σου και όλο αυτό το ενδιαφέρον και την αγάπη που τους έχεις δείξει κι εσύ. Φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος που και εγώ είχε τύχει να τον γνωρίσω και στον Αλφα πολύ καλά, τόσοι και τόσοι θα το έπαιζαν φίλοι του και στην πορεία θα έδειξαν με τη συμπεριφορά τους, όπως συμβαίνει στο χώρο μας γενικότερα, Ατένια. Ακριβώς. Ότι είναι άφιλοι, έτσι. Ακριβώς. Παθαίνουμε ένα βέρτικο, δυστυχώς. Αυτό το μέσο εδώ μας ξεγελάει πολλές φορές και πιστεύουμε ότι ο δικός μας ο μικρόκοσμος είναι όλος ο κόσμος. Με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθαρά.